Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στα Χανιά, να συναντήσουμε ένα πρόσωπο γνώριμο σε εμάς, το οποίο το συναντούμε τακτικά, μας λέει τα του καιρού, μας λέει τις προγνώσεις, αλλά τώρα θα κάνουμε και μια συζήτηση που αφορά την αυτοδιοίκηση. Είναι ο κύριος Μανώλης Λέκας. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Φυσικά θα πούμε και τα προγνωστικά για τον καιρό. Το καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι ανεβαίνουν, αλλά έρχονται και νοτιάδες. Εσείς θα μας τα πείτε για το Σαββατοκυριακό. Ναι. Όμως, επειδή λέτε, και είναι έτσι μια τάκα από την οποία χρησιμοποιείτε, ότι ο καιρός είναι πάντα καλός, στην αυτοδιοίκηση είναι καλός, κύριε Λέκα, ο καιρός? Κοιτάξτε, με την προοπτική ότι θέλεις να κάνεις κάτι καλό, γιατί τώρα πλέον έχοντας μπει και εγώ μέσα σε αυτό το χώρο και είναι η πρώτη μου φορά, πιστέψτε με, ενεργά τουλάχιστον, γιατί μέχρι πρότινος είχα μια στήριξη, θα λέγαμε, σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, απ' άκρη σ' άκρη, θα έλεγα, σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά ήταν κάτι το οποίο το έκανα καθαρά συμβουλευτικά. Τώρα μπήκα λίγο πιο ενεργά. Εκείνο λοιπόν που παρακολουθώ είναι ότι πραγματικά όλοι οι υποψήφοι έχουν ένα κοινό στόχο. Επιδιώκουν και νομίζω ότι πραγματικά το πιστεύουν και το θέλουν, το καλό του τόπου. Εκείνο το οποίο όμως βλέπει στην πορεία να χάνεται είναι ότι δεν υλοποιείται αυτό το καλό του τόπου, αρχίζουν τα προβλήματα την επόμενη μέρα και όλα αυτά δεν σας κρύβω ότι με έχουν βάλει σε κάποιες σκέψεις, γιατί προς το παρόν υπάρχει έτσι αυτή η χαρά του να πλάθεις το πρόγραμμα, να προσπαθείς να προσεγγίσεις τους ανθρώπους, να πεις όλα αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, και δεν σας κρύβω ότι ελπίζω να παραμείνουν μέσα από αυτό το πνεύμα και στην επόμενη μέρα, μετά τις εκλογές, σαν μια ιδέα, σαν μια αγάπη, πραγματικά για να γίνει και προσφορά στον τόπο. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, οφείλω να πω ότι είσαστε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων με το συνδυασμό «Μαζί για τα Χανιά της επόμενης μέρας» του κυρίου Αρχοντάκη. Και μ' αρέσει που βλέπω και καταγράφω αυτή την αίσθηση την οποία έχετε εσείς για την αυτοδιοίκηση, πώς βλέπετε την αυτοδιοίκηση, πώς βλέπετε το να συνομιλείτε με τον κόσμο και λέτε το πολύ απλό, να σας μείνει αυτή η αίσθηση ενώ στους δημότες, το ότι θέλω να προσφέρω, θέλω να κάνω πράγματα, ελάτε όλοι μαζί να συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι τελικά, κύριε Λέκα, είναι θέμα συνεργασίας. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση το κάθε πρόβλημα τη λύση του τη βρίσκει όταν σε αυτό μετέχει και η κοινωνία, μετέχει και ο πολίτης. Δεν θα πρέπει να επαφίεται ενδεχόμενα σε κάποιες ομάδες, όποιες και αν είναι αυτές, οι οποίες να χαλάνε, θα λέγαμε, την εικόνα μιας προσπάθειας. Και αυτό εγώ το επισημαίνω πάρα πολλές φορές. Υπάρχει πάντα η καλή πρόθεση να γίνει κάτι καλό για τον τόπο, να δώσει μία ανάπτυξη, να δώσει, θα λέγαμε, ένα διαφορετικό προφίλ του τόπου. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, απέχουν οι πολίτες και όταν παίρνονται αποφάσεις να υλοποιηθεί ένα έργο, ξεκινούν οι αντιδράσεις. Είτε αυτό το έργο είναι έργο το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με έργα καλεσθησίας των χώρων, είτε έχει να κάνει με διάφορες υποδομές. Μένει μόνο το παράπονο, ενώ νομίζω ότι όταν γίνει σε συνεργασία με τους δημότες, δηλαδή ακόμα και ένας απλός δρόμος, όταν έχει ενημερωθεί ο κόσμος στα καταστήματα ότι θα βρεθεί ένα χρονικό διάστημα για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα, νομίζω ότι όλοι θα το σεβαστούν, γιατί εκ του αποτελέσματος μετά θα το απολαύσουν. Πολλά όμως γίνονται πολλές φορές βία, δεν υπάρχει ενημέρωση και αυτό δυστυχώς δημιουργεί και τα μεγάλα προβλήματα. Επειδή, κύριε Λέκα, αυτό το χειμώνα τα είπαμε πολλές φορές και τα είπαμε με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η αυτοδιοίκηση σε αυτό που λέμε πολιτική προστασία. Και τα Χανιά το βίωσαν αυτό με το χειρότερο πρόσωπο. Να σας πω κάτι. Ευτυχώς που το βίωσαν μόνο τα Χανιά, γιατί πραγματικά τέτοιου είδους καιρικές καταστάσεις, εμείς τουλάχιστον λέγοντάς το πάντα μετεωρολογικά, έτσι μέσα από την επιστήμη και τίποτα περισσότερο, να ξέρετε ότι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή σε ποια περιοχή μπορεί να είναι, ποια περιοχή μπορεί να είναι η επιλογή της ίδιας της φύσης, γιατί θέλει να την πλήξει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως τουλάχιστον λέει και ένα δόγμα πάνω στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, προετοιμάσου για τα χειρότερα, έστω και αν δεν σου τύχουν ποτέ, παρά να είσαι προετοίμαστος ακόμα και στα εύκολα.
Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το οποίο συνέβη εδώ στα Χανιά, αν το μεταφέραμε εξίσου ανατολικότερα. Κάτι το οποίο δεν αποκλείεται ποτέ. Γιατί, και θα σας το πω με βάση τα χιόνια. Αν θυμόσαστε στις προηγούμενες χιονιές τις οποίες βιώσαμε στο νησί μας, οι περισσότερες και πάλι ήταν κυρίως στις δυτικές περιοχές. Με εξαίρεση την χιονιά του 16-17, όπου ο χιονιάς αυτός ήταν πολύ περισσότερο στις ανατολικές περιοχές από ό,τι ήταν εδώ στις δυτικές. Άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, με τα όποια χαρακτηριστικά της έχει, μπορεί να δώσει ένα πλήγμα, θα λέγαμε, κυριολεκτικά, σε μία περιοχή η οποία δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή. Άρα η προετοιμασία είναι εκείνη η οποία μπορεί ενδεχομένως να σώσει μία κατάσταση, γιατί δεν σας κρύβω ότι το ευχάριστο από όλα όσα διαδραματίστηκαν από τις κακοκαιρίες, οι οποίες δεν ήταν μία, ήταν συνεχόμενες δυστυχώς, και αυτό ήταν το μεγάλο κακό, δεν θρηνήσαμε θύματα, που σε άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι έχουμε δει, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε παγκόσμιο χώρο, έχουμε δει αναπόφευκτα να συμβαίνουν ατυχήματα, να θρηνούμε δηλαδή ανθρώπινες ψυχές, κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, ευτυχώς ο κόσμος είχε πάρει το μήνυμά του, έχοντας δει όλες αυτές τις καταστροφές οι οποίες συνέβησαν εδώ, πραγματικά ήταν ευτυχές το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές. Και εδώ πρέπει να δείχνει λοιπόν και τα αντανακλαστικά της αυτοδιοίκηση και την προετοιμασία της, φυσικά, όπως είπατε εσείς, να είναι προετοιμασμένη κάθε περιοχή να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί είναι πολλές φορές και απρόβλεπτα. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Επειδή σε επίπεδο Ευρώπης, με αφορμή και τις ευρωεκλογές, κύριε Λέκα, το θέμα της κλιματικής αλλαγής έχει μπει στο τραπέζι, μήπως και σε πιο τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμων πλέον, πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας? Ναι, βέβαια. Και να τις αναλάβουμε με ένα τον πλέον αντικειμενικό τρόπο. Γιατί όταν λέμε ότι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής έχουμε κάποιες αλλαγές σε περιβαλλοντικά φαινόμενα, όπως είναι οι πυρκαγιές, η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίες τροφοδοτούν τις πυρκαγιές, οι μεταφορές σκόνης, για την οποία θα μιλήσουμε πάλι, φαινόμενα, όπως βλέπετε, πλημμυρικά, αλλά από την άλλη πλευρά συμβαίνουν και μπορεί ακριβώς και τα ανάποδα. Δηλαδή, εκείνο που με ανησυχεί εμένα περισσότερο, κυρία Σφαγιανάκη, είναι το κομμάτι της ανομβρίας. Δηλαδή, όταν θα έρθουν τα άνομβρα έτη, τα έτη εκείνα τα οποία θα προκαλέσουν και τα εντονότερα προβλήματα λειψιδρίας. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και για τα εκείνα τα οποία μπορεί να είναι ξηροθερμικά φαινόμενα, είτε εκείνα τα πλημμυρικά που αντιμετωπίσαμε, είτε ανεμολογικά με πολύ πιο ενισχυμένους ανέμους και τις όποιες καταστροφές όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ανέκαθεν ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους να επιβιώσει, να προσαρμοστεί για να επιβιώσει. Αυτό δεν έχει αλλάξει την πορεία της ζωής μας. Δεν πάει να πει ότι η τεχνολογία τα έφτιαξε όλα, και η τεχνολογία ευτυχώς ακόμα, ή ο άνθρωπος αν θέλετε ακόμα, δεν τον επηρεάζει τον καιρό, τουλάχιστον σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα, παγκόσμια κλίμακα, αυτό που εμείς αναγνωρίζουμε ως το κομμάτι της απόδοσης του καιρού. Έτσι, γιατί σε τοπικό επίπεδο θα μου πούν πάρα πολύ ότι ναι, σε τοπικό επίπεδο παρεμβάσεις γίνονται κτλ. Βεβαίως. Αλλά στην παγκόσμια κίνηση των συστημάτων, που απόρρια αυτών είναι και ο καιρός που έχουμε εμείς εδώ στο νησί μας, δεν είναι κάτι που καθοδηγείται από κάποιον. Ούτε το αποτρέπεις, αλλά ούτε πολλές φορές μπορείς και να το προκαλέσεις. Και επομένως, νομίζω ότι την ανομβρία, πάντως, προετοιμασμένοι για τα πάντα. Που είπατε κι εσείς, νομίζω ότι την ξεχάσαμε για λίγο φέτος. Με δεδομένο το ότι υπάρχουν έτσι και πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, είναι όμως πράγματα τα οποία στα ακραία τους, έτσι, στην ακραία τους εικόνα, είτε η έλλειψη νερού, είτε τα πλημμυρικά, όπως είπατε κι εσείς, φαινόμενα για τα οποία πρέπει και χρειάζεται και επιβάλλεται προετοιμασία. Δεν μπορώ να σας αφήσω, κύριε Λέκα, δεν μας δώσετε μια εικόνα για το Σαββατοκύριακο, γιατί είστε και ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που πάντα έχει έτσι πολύ συγκεκριμένη εικόνα και μας δίνει. Για πείτε μας τι μας περιμένει. Νοτιά, θα μας ταλαιπωρήσει αυτή η σκόνη πάλι? Ναι, αλλά ας μην το δούμε από την πλευρά της ταλαιπωρίας. Πρώτα ας το δούμε, γιατί είδατε τι είπατε. Εγώ λέω πάντα ο καιρός είναι καλός. Έτσι, είσαστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι. Και πολύ χαιρόμαστε ακριβώς γι' αυτό. Νομίζω ότι... Να είστε καλά. Νομίζω ότι τόσο καιρό εισέπρατα από όλους, γυρνώντας έξω στην κοινωνία, εισπράττω από όλους πότε επιτέλους άρθει αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν έρχεται. Είναι πρώτον πυλών. Έρχεται ήδη από την Κυριακή και νομίζω ότι έρχεται και στην ώρα του. Έτσι, γιατί ήδη τελειώνει ο Μάιος και μπαίνουμε ουσιαστικά. Ήρθε και για να μείνει, έτσι, κύριε Λέκα. Δεν θα έχουμε πάλι απρόοπτα.
Εντάξει, δεν το υπόσχομαι, αλλά τέλος πάντων αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι ότι και αύριο η μέρα θα είναι πιο ζεστή. Εδώ έκτακτα σήμερα, είδατε αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε και μία καταιγίδα, κάτι που ήταν απρόσμενο, έβγαλε μία αρκετά έντονη βροχή, για λίγο πλημμύρισαν ακόμα και οι δρόμοι, ενώ ανατολικότερα οι επόμενες ώρες, αν έβγαζε κάποια πολύ ασθενή παροδική βροχή, ήδη εξαϊλώνεται σαν πιθανότητα, γιατί πάμε προς το βράδυ και άρα αυτή η αστάθεια ήδη ολοκληρώνεται. Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάμε μία περίοδο καλοκαιρίας, ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων θα επικρατεί, καλές καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι θα είναι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, αλλά η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει, θα είναι μάλλον στα 2 με 3, μόνο κατά τόπους και τα 4 μποφόρ. Πολύ καλή και ήρεμη μέρα, με τη θερμοκρασία μάλιστα να φτάνει κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το προμήνυμα είναι αυτό, γιατί από το Σάββατο και όλα το βράδυ και ιδιαίτερα για την Κυριακή αρχίζουν λίγο οι νότιες τάσεις του ανέμου. Αυτές οι νότιες τάσεις δυστυχώς δείχνουν ότι θα δώσουν μια πρόσκαιρη ενίσχυση προς το μεσημέρι σε βόρειες περιοχές, όπως είναι βέβαια μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και προς την βόρεια του νομού Λασιθίου, λιγότερα εδώ στα Χανιά, μόνο προς τα δυτικά θα λέγαμε. Αυτή λοιπόν η ενίσχυση των νοτίων ανέμων φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Και προσέξτε, είναι οι μέσες εντάσεις, γιατί η θερμότητα έχει δυναμική, άρα πρόσκαιρα μπορεί να τους δούμε σαν μέγιστες ρεπές και λίγο παραπάνω. Ευτυχώς βέβαια προς το βράδυ της Κυριακής και πάλι εξασθενούν και δεν θα πρέπει να ανησυχούν αυτοί που ταξιδεύουν, μιας και δεν επηρεάζει, θα λέγαμε, τα πελάγη με ιδιαίτερο κυματισμό. Η θερμοκρασία λοιπόν τώρα την Κυριακή θα ανέβει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και είναι η πρώτη μέρα που θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε βόρειες περιοχές. Το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο εκτιμώ ότι θα καταγράψουν θερμοκρασίες και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Ενώ νοτιότερα θα είναι λίγο πιο ήπιες. Θα υπάρχει βέβαια και μία ρεή συννεφιά, η οποία αυτή είναι πολλές φορές εντείνει λίγο περισσότερο και αυτή τη ζέστη. Θα περάσουμε στη συνέχεια Δευτέρα και Τρίτη, όπου θα συνεχίσει ναι μεν με λίγο συννεφιά το σκηνικό του καιρού, φυσικά ευτυχώς, γιατί θα σας εξηγήσω το γιατί, δεν περιμένουμε κάποια φαινόμενα από πλευράς βροχής ή οτιδήποτε άλλο. Η άνεμη νότια τάση των ανέμων διατηρείται, η θερμή εισβολή η οποία προκαλεί αυτή την ζέστη δυστυχώς συνεχίζεται, και λέω δυστυχώς γιατί θα δούμε τη θερμοκρασία να ξεπερνάει τη Δευτέρα και την Τρίτη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο προετοιμασμένοι. Τουλάχιστον ας προετοιμαστούμε τώρα ψυχολογικά. Και οι βραδινές θερμοκρασίες πλέον παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα γίνονται ευχάριστα για να καθόμαστε έξω, αλλά και τη διάρκεια της ημέρας. Επιτέλους το καλοκαίρι. Στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε να παραμένει η καλή κατάσταση, ναι. Αλλά επειδή βλέπουμε και γρήγορες μεταβολές, θα μου επιτρέψετε, θα γράψω κάποιο δελτίο, κάποιο από Δευτέρα, να δώσουμε καλύτερη εικόνα για την υπόλοιπη εβδομάδα. Πάντως μάλλον ήπια θα προχωράμε με ζεστές μέρες πλέον, θα προχωρήσουμε και την επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια ηπιότερα θα λέγαμε, αλλά καλοκαιρινά. Να δώσω τώρα και το δεύτερο στοιχείο, ναι. Το στοιχείο της σκόνης. Οι νοτιάδες αυτοί συνήθως δεν έρχονται μόνοι τους. Νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Έρχονται συνοδευόμενοι από τη γνωστή αφρική σκόνη. Ναι. Αλλά η σκόνη αυτή θα είναι από την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ ουσιαστικά ξεκινάει η οτροφοδότηση. Θα είναι την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενδεχομένως υποστόσωση περισσότερη. Προσέξτε όμως, εδώ θέλω να επισημάνω κάτι για να μην ο κόσμος ανησυχεί για άλλο λόγο. Η σκόνη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά προκαλώντας τη θολότητα την ατμόσφαιρα, δηλαδή αισθανόμαστε μέσα από τη θόλωση της ατμόσφαιρας ότι πράγματι είναι υπαρκτή αυτή η σκόνη. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και η σκόνη εκείνη εισπνεύσιμη. Η εισπνεύσιμη λοιπόν δεν ευνοείται στο να πέσει σε μεγάλες ποσότητες σε χαμηλότερα υψόμετρα, γιατί το σύνολο της σκόνης έρχεται ψηλά στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια κατεβαίνει σε χαμηλότερα ύψη, και φυσικά η εισπνεύσιμη που είναι και η πλέον μικρόκοκη δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε χαμηλά υψόμετρα. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Προς το παρόν τα δεδομένα δείχνουν ότι είμαστε σε μια, θα λέγαμε, στα όρια εκείνα ή και λίγο παραπάνω, αλλά σε όρια που δεν είναι προς το παρόν τουλάχιστον ανησυχητικά. Θολότητα όμως στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την πρώτη βουτιά, ενδεχομένως και την Κυριακή, για όσους δεν την έχουν κάνει ήδη, γιατί υπάρχουν και τολμηροί. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Όχι τόσο για τα προγνωστικά του καιρού, που φυσικά πάντα είναι πολύ σημαντικά για όλους και τα περιμένουμε πώς και πώς, αλλά να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσετε και μία εικόνα, βάλατε έτσι και το στίγμα σας, δώσετε το στίγμα σας για την υποψηφιότητά σας για τα Χανιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.